Ό,τι όλοι θα κάνω. Τι κι αν φέτος το καρναβάλι της Πάτρας δεν πραγματοποιήθηκε. Παλοί καρναβαλιστές έδωσαν το δικό τους ρυθμό Σάββατο του Καρναβαλιού. Οι Σφίγγες, γνωστή ομάδα καρναβαλιστών, συγκεντρώθηκε πραγματοποιώντας ένα μικρό δρόμενο για μικρούς και μεγάλους, στέλνοντας το πιο θερμό μήνυμα. Οι Σφίγγες είναι η ομάδα η οποία θα δρά όλο το χρόνο και στόχος μας είναι αφενός με να αναβιώσουμε παλιά έθιμα που έχουν ξεχαστεί ή και να δημιουργήσουμε καινούργια. Και σας θυμίζω ότι το καινούργιο που κάναμε φέτος ήταν οι Μπεθάνες. Που θα το κάνουμε, θέλουμε να γίνει έθιμο για την παραμονή των Θεοφανίων. Μπεθάνα σημαίνει Θεοφάνεια. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες και ελπίζω οι συμπολίτες μας να τις ακολουθήσουν και να τις καθιερώσουν σαν έθιμα. Κάτω από την μάσκα, ο κόσμος χαμογέλασε και πέρασε όμορφες στιγμές βλέποντας την ομάδα καρναβαλιστών να φορά αποκριάτικες στολές και μάσκες. Το πλήρωμα 94 του Πέτρου Ψωμά στέλνει το δικό του μήνυμα για το πατρινό καρναβάλι του 2022 με ένα βίντεο. Οι μέλισσες με τίτλο Plan B μπορεί να έμειναν στις κρεμάστρες και το χαμόγελο έδωσε τη θέση του στη θλίψη, το φόβο, την απογοήτευση, ωστόσο οι καρναβαλιστές δεν το έβαλαν κάτω και δηλώνουν έτοιμοι για το καρναβάλι του 2022. Οι διαδικτυακές καρναβαλικές δράσεις συνεχίζονται με το Patras Carnival Music Festival που επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου με Πασχάλη και Μπέση Αργυράκη στην σκηνή για μια απίστευτη βραδιά. Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Save Music μέσω του Patras Carnival Music Festival φέρνουν τον ρυθμό του καρναβαλιού στο σπίτι μας. Ραντεβού στο Ionian και διαδικτυακά σε YouTube και Facebook στις 9 το βράδυ. Και καλό καρναβάλι!